Στη θέση την οποία είχαμε, δυστυχώς οι εργαζόμενοι του αεροδρόμου δεν μας αφήναν να φύγουμε. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι κάνουμε άλλη μια κίνηση, την οποία την έχουμε ξεκινήσει εδώ και περίπου 4 χρόνια, να ξεσηκώσουμε όλες τις τοπικές κοινωνίες, τα επιμελητήρια τους, τα εργατικά κέντρα, τους ξενοδόχους, τους operators, όλους τους φορείς, για να αναδείξουμε το μεγάλο ζήτημα που αφορά την παραχώρηση 14 αεροδρομίων στην περιφέρεια, 14 αεροδρόμια που μέσα σε αυτά είναι και το αεροδρόμιο της Καβάλας, όπου μέσα από εκεί προστοκάει η κυβέρνηση να φέρει κέρδη, ανάπτυξη και πάνω απ' όλα να βοηθήσει το δάνειο. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι από το ΤΑΙΠΕΔ μέχρι σήμερα ο στόχος των 50 δις ευρώ πουλώντας δημόσια περιουσία, μάλλον είναι όνειρο απατηλό. Όλη την Ελλάδα να πουλήσει έτσι όπως πουλήσει το ΤΑΙΠΕΔ, δεν μπορεί να μαζέψει ούτε 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Άλλωστε, και ο Αστέρας Βουλιαγμένης, ένα φιλέτο της Αθήνας, πουλήθηκε σχεδόν τσάπα, όπως επίσης και το παλιό αεροδρόμιο του Ελληνικού που έχουμε και τις εγκαταστάσεις μας, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Σκεφτείτε, για να φύγει θέλει ένα δις. Μόνο η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Πόσο μάλιστα οι υπόλοιπες δημόσιες υπηρεσίες που λειτουργούν μέσα σε αυτή την έκθεση των 5.500 στρεμάτων και δόθηκε 970 εκατομμύρια σε 15 χρόνια η εξόφληση. Γι' αυτό το λόγο το τεχνικό επιμελητήριο έχει ξεσηκωθεί, έκανε μελέτη αξία πάνω από 3,5 δις, να δίδεται 970 εκατομμύρια και αυτό σε 15 χρόνια. Έτσι λοιπόν θεωρούμε και φοβούμαστε. Και με αυτή την προκήρυξη την οποία έχουμε δει, η οποία είναι πρόχειρη, είναι στο πόδι. Μία προκήρυξη όπου προσπαθούν μέσα από εκεί να δώσουν δύο ομάδες αεροδρομίων, όπου από δικής μας πλευράς θεωρούμε ότι το εγχείρημα αυτό είναι πολύ πρόχειρο, δεν έχει μελετηθεί, ούτε αν θέλετε τα οικονομικά μεγέθη της όλης διαδικασίας, αλλά ιδιαίτερα χωρίς όφελος προς το δάνειο της χώρας. Έτσι λοιπόν, με τη δική μας πλευρά και αυτά τα οποία έχουμε στα χέρια μας, διαπιστώσαμε ότι έχουν μείνει μόνο 3 υποψήφοι από τους 10, 7 εταιρείες ξένες και μπορώ να πω και σοβαρές εταιρείες έφυγαν. Αυτή τη στιγμή μείνανε οι 3 εθνικοί εργολάβοι, είναι ο Μυκηλινέος, είναι ο Κόπολας και ο Κοπελούζος. Μαζί με συνεταίρους, βέβαια οι πληροφορίες λένε και προσέχετε τη σοβαρότητα μιας πρότασης. Ο κύριος Μυκηλινέος έχει συνέταιρο έναν Αργεντινό. Έχουμε και θα καταθέσουμε και τα χαρτιά στα δικαστήρια ότι ο συγκεκριμένος Αργεντινός πήρε στην πατρίδα του 30 αεροδρόμια πριν 7 χρόνια. Αυτά τα 30 αεροδρόμια και η συμφωνία ήταν ο ακριβότερος, αν θέλετε, στην Αργεντινή, δεν ολοκλήρωσε τίποτα από τη συμφωνία την οποία είχε κάνει. Τα αεροδρόμια αυτά τα καταγγέλει ο ίδιος ο πρόεδρος της ΑΙΑΤΑ, της Ένωσης Αεροπορικών Εταιριών, προς την Αργεντινή κυβέρνηση και ζητάει να πάρει από την ΑΑ2000, έτσι λέγεται η εταιρεία του Αργεντινού, να πάρει πίσω η Αργεντινή τα 30 αεροδρόμια, γιατί είναι τα ακριβότερα στον κόσμο, είναι απεχθειωμένα και δεν έχει γίνει κανένα έργο. Και ό,τι έχει κάνει, το έχει κάνει με δάνεια τα οποία δεν έχουν πληρωθεί στις Αργεντινές τράπεζες. Έτσι λοιπόν η Αργεντινή το 2013 έχει πάρει πίσω την ενέργεια, τον πλούτο, το πετρέλαιο, πήρε πίσω τα ασφαλιστικά της ταμεία, πήρε πίσω τους σιδηροδρόμους. Αυτό το οποίο κάνει σήμερα η Ελλάδα, η Αργεντινή έρχεται και σιγά 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 και ολοκληρώνει το 2014 και παίρνει ακόμα και τα ασφαλιστικά ταμεία, είχαν ιδιωτικοποιήσει κάτι που ετοιμάζονται και εδώ. Θεωρώ λοιπόν το παράδειγμα της Αργεντινής, η καταστροφή της οικονομίας της Αργεντινής προήλθε από τέτοιους επενδυτές. Τέτοιοι επενδυτές στην Ελλάδα δεν χρειάζονται. Από εκεί και πέρα. Εμείς κάναμε μία μελέτη και διαπιστώσαμε, γιατί έχουμε όλα τα στοιχεία. Η διαδικασία, οι δύο εταιρείες, τα έσοδα τα οποία εισπράττονται για να έχουν χαμηλό κόστος λειτουργίας. Γιατί κοιτάξτε, η ιδιωτικοποίηση των αεροδρομίων δημιουργεί την τιμολογιακή πολιτική του ιδιώτη, βλέπετε Ελευθέριος Βενιζέλος, όπου θα υπάρχει, εάν ανέβει η τιμολογιακή πολιτική του αεροδρομίου, θα ανέβουν και τα αεροπορικά εισιτήρια. Έτσι χτυπάμε
και τον τουρισμό στη χώρα μας, την οικονομία και τον τουρισμό, γιατί οι εταιρείες είναι χαμηλού κόστους τσάρτερ, αλλά ιδιαίτερα χτυπάμε και την εσωτερική κίνηση, αεροδρόμια τα οποία έχουν εσωτερική κίνηση, όπως είναι και το αεροδρόμιο Καβάλας με την Αθήνα ή την ολόκληρη την Ελλάδα με τις άγονες γραμμές οι οποίες υπάρχουν. Έτσι λοιπόν, θεωρούμε ότι η πρόταση για να παραμείνουν τα συγκεκριμένα αεροδρόμια, η μία ομάδα έχει 60 εκατομμύρια έσοδα, αυτά είναι τα έσοδα τα οποία έχει ετησίως, η δεύτερη ομάδα της Θεσσαλονίκης και της Ρόδου, η Ρόδος είναι ως επικεφαλής την πρώτη ομάδα και είναι χειρότερη με 60 εκατομμύρια και είναι η Θεσσαλονίκη το άλλο κομμάτι με 80 εκατομμύρια ετησίως. Εάν βάλουμε και τους δύο ομάδες σε βάθος δεκαετίας με μακροοικονομικά στοιχεία, θα διαπιστώσουμε η δυνατότητα των 14 αεροδρομίων είναι 1 δισεκατομμύριο 400 εκατομμύρια στη δεκαετία. Ξέρετε πόσα είναι τα λειτουργικά έξοδα, 1 δις. Τι μας υπόσχεται η κυβέρνηση? Μας υπόσχεται ανάπτυξη, έργα, υποδομές στην περιφέρεια, όταν 500 εκατομμύρια σε 14 αεροδρόμια έχει τη δυνατότητα έργων και όπως καταλαβαίνετε θα υπάρχουν τα κέρδη. Μέσα στη συμφωνία η οποία ξεκινάει, η υποχρέωση του ιδιώτη είναι να κάνει σε ένα πενταετές πρόγραμμα έργα 150 εκατομμυρίων. Από εκεί και πέρα δεν βλέπουμε τίποτα. Δεν βλέπουμε δηλαδή την πρώτη πενταετία, τη δεύτερη πενταετία, αν θέλετε αναδεκαετίες μέχρι τα 40 χρόνια, στα οποία γίνεται η σύμβαση αυτή, ποια θα είναι τα αναπτυξιακά έργα και υποχρεώσεις του ιδιώτη. 2. Ποια θα είναι η τιμολογιακή πολιτική των αεροδρομίων, η φόρη. Σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή ήταν 12 ευρώ, αγγίζει τα 14,5, η νέα τιμολογιακή πολιτική, 14,5 δηλαδή 2,5 ευρώ παραπάνω, και μετά την πενταετία από 20 και ελεύθερο το πού θα οδηγηθούν τα αερολιμενικά τέλη. Αυτό θα δημιουργήσει ακριβά περιφερειακά αεροδρόμια που σημαίνει άνοιξη του εισιτηρίου τόσο σε εσωτερικού όσο και στο εξωτερικό και ιδιαίτερα τις charter πτήσεις. Έρχεται η κυβέρνηση και λέει δεν έχει δυνατότητες να αναπτύξει τα αεροδρόμια. Εδώ λέει ένα μεγάλο ψέμα. Γιατί αυτά τα οποία θα πω έπρεπε να τα πει ο διοικητής της ΕΥΠΑ ή ο Υπουργός Μεταφορών ή ο Υπουργός Οικονομικών. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας είναι αυτάρτης μια υπηρεσία η οποία έχει έσοδα. Τα έσοδά της είναι από τρεις πηγές. Η μία πηγή είναι η εναέρια κυκλοφορία. Η δεύτερη πηγή είναι τα αεροδρόμια, οι φόροι. Και η τρίτη πηγή είναι τα εμπορικές μισθώσεις και δραστηριότητες των αεροδρομίων. Και οι τρεις αυτές πηγές συγκεντρώνουν 500 εκατομμύρια ετησίους έσοδα. Η μισθοδοσία του προσωπικού είναι 100 εκατομμύρια, τα οποία δεν επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό και πληρώνονται μέσα από τα έσοδα αυτά τα οποία γίνεται. Έτσι λοιπόν, εάν συγκεντρώσουμε τα έσοδα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας σε βάθος δεκαετίας, έχουμε 5 δις. 5 δις έχει δυνατότητα, αφαιρώντας το 1 η μισθοδοσία, 4 δισεκατομμύρια ευρώ έχει τη δυνατότητα το κράτος, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, να αναπτύξει την περιφέρεια, τα περιφερειακά αεροδρόμια, να αναπτύξει την εναέρια κυκλοφορία, κάτι το οποίο είναι όνειρο απατηλό για τον ιδιώτη. Αυτό γιατί επιτυχάνει? Γιατί η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας με τις δραστηριότητες αέρα και έδαφος, εκτός τους ελεκτές εναέρειας κυκλοφορίας, όλο το υπόλοιπο προσωπικό χρησιμοποιείται το ίδιο και στην αεροναυτιλία και στα αεροδρόμια. Έτσι, σε ένα από τα δύο έρχεται δωρεάν. Έτσι, μας δίνεται η δυνατότητα να έχουμε χαμηλό κόστος. Χαμηλό κόστος αεροδρομίων τι σημαίνει? Ότι πάρκινγκ αεροδρομίων των αεροσκαφών είχαμε δωρεάν για τις αεροπορικές εταιρείες για να ενισχύσουμε την οικονομία και τον τουρισμό. 2. Τα αεροδρόμια στην περιφέρεια, κανένα αεροδρόμιο δεν πληρώνει τέλη προσέγγισης. Τέλη προσέγγισης σημαίνει επιβάλλει στο αεροπορικό εισιτήριο, εάν είχαμε επιβάλει στα περιφερειακά αεροδρόμια. Και αυτό δεν το έχουμε βάλει, για να υπάρχει φτηνό κοστολόγιο για να δουλέψει η οικονομία και ο τουρισμός. Έτσι λοιπόν, εμείς καλούμε την κυβέρνηση μέσα από μια διαδικασία την οποία έχει ξεκινήσει να σταματήσει. Για ποιους λόγους? Πρώτα και απ' όλα θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε την παραβίαση κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πρώτο, η παραβίαση είναι η λεγόμενη δεσπόζουσα θέση του κάθε αεροδρομίου. Το κάθε αεροδρόμιο στην περιφέρεια είναι μονοπόλιο.
Δεν υπάρχει άλλο ανταγωνιστικό αεροδρόμιο στην Καβάλα, στο νομό, εδώ δίπλα μας, για να έχει την δυνατότητα και να μιλάμε ότι θα πρέπει να δοθεί σε ιδιώτη. Έτσι λοιπόν η Επιτροπή Ανταγωνισμού της Ευρώπης αλλά και στην Ελλάδα υποχρεώνει το κράτος στην διαφύλαξη της τιμολογιακής πολιτικής και τα συμφέροντα των πολιτών. Πώς είναι δυνατόν να διασφαλίσουμε τα συμφέροντα των πολιτών όταν 100% οι μετοχές για 40 χρόνια πηγαίνουν προς τον ιδιώτη και όχι αυτό που προβλέπει η Επιτροπή Ανταγωνισμού, δηλαδή τι, να υπάρξει το 51% από το δημόσιο. Κάτι το οποίο δεν το αποδέχεται το ελληνικό δημόσιο. Ετοιμάζουμε προσφυγή στην Επιτροπή Ανταγωνισμού της Ευρώπης, επικεφαλής στην όλη διαδικασία έχουμε στήσει νομικούς, επικεφαλής λοιπόν είναι ο πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης ο Αντώνης Ρουμπακιώτης, καθηγητές πανεπιστημίου που γνωμοδοτούν πάνω στους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μία σειρά δικηγόρων από όλη την Ελλάδα, οι οποίοι δίδονται από φορείς, από περιφέρειες, από δήμους, για να προχωρήσουμε στην αναστολή για τη δεσπόζουσα θέση. Το δεύτερο σημείο. Όλα τα αεροδρόμια και τις Καβάλες έχουν κοινοτικά προγράμματα που φτιάχτηκε ο νέος αεροσταθμός. Αυτή τη στιγμή έχουμε εξέλιξη πάνω από ένα δις σε αεροδρόμια που είναι προς πώληση, προς ιδιωτικοποίηση. Απαγορεύεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση να δοθούν αεροδρόμια, όπως το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης, Ζακύνθου, Χανίων, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη το μεν, αλλά έχουν ολοκληρωθεί, δεν έχει περάσει πενταετία. Έτσι λοιπόν, για να δοθούν αυτά τα αεροδρόμια για 300 εκατομμύρια, θα πρέπει το ελληνικό δημόσιο να επιστρέψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Θεωρώ εγκληματική πράξη για αυτό το λαό που σήμερα περνάει τα δεινά και ιδιαίτερα η οικονομία της χώρας. Το τρίτο βέβαια και σοβαρότητα είναι αυτό το οποίο θα επιδιώξουμε με όλους τους φορείς, το θέμα της συμφέρουσας για το ελληνικό δημόσιο. Ποια είναι η συμφέρουσα τιμή την οποία θα δώσει, πώς διασφαλίζεται η τοπική κοινωνία, πώς διασφαλίζουμε την τιμολογιακή πολιτική, πώς προχωράμε στην αναπτυξιακή πολιτική όταν, για παράδειγμα, αύριο θα πρέπει να κατασκευάσουμε ένα νέο αεροσταθμό δίπλα, ένα νέο κτίριο, ποιος θα υποχρεωθεί να το πληρώσει. Οι ανάγκες της αύξησης της τουριστικής κίνησης σε όλη την περιφέρεια είναι γεγονός, άρα θα πρέπει να προβλέψουμε μέσα σε αυτές τις διαδικασίες που δεν προβλέπονται και η αναπτυξιακή πορεία, αλλά και με τι χρήματα. Έτσι λοιπόν θεωρούμε ότι αν το ελληνικό δημόσιο αποσύρει την όλη διαδικασία, ένα έχει να κερδίσει ανάπτυξη, αρκεί να τα αφήσει. Σήμερα πολλά δισεκατομμύρια ανά δεκαετία, περίπου τα μισά, 2 δισεκατομμύρια πηγαίνουν στον κρατικό προϋπολογισμό και 3 δισεκατομμύρια πηγαίνουν για τη λειτουργία και ανάπτυξη αεροδρομίων.